Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα να σας μιλήσω γιατί είναι το βασικό μήνυμα του Ευαγγέλιου του Χριστού. Το βασικό μήνυμα είναι να μετανοεί όλοι οι άνθρωποι, κάθε άνθρωπο, επειδή κανένα άνθρωπο δεν έχει κόρης αμαρτία. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει, έχουν στερουθεί τη δόξα του Θεού, λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό κάθε άνθρωπο χρειάζεται να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό. Και ο Θεό θα του δώσει συγχώρεση και θα του δώσει χάρη ο Θεός. Και όταν λαμβάνει χάρη από το Θεό, δηλαδή ανοκεί, φεύγει εναντίον του άνθρωπου, επειδή έχει δώσει χάρη από το Θεό εξαιτία τη συγχώρεση που ο άνθρωπο ζήτησε από το Θεός. Και επειδή ο Θεός είναι ελεήμονα, όταν ο άνθρωπος ζητά συγχώρεση, δηλαδή αναγνωρίζει ότι είναι ενοχό παραβάτη, και τότε με ειλικρίνεια θα ζητήσει συγχώρεση και αμέσως του δίνει ο Θεός συγχώρεση και θα είναι δικαιωμένο επειδή έλαβε και χάρη Θεού. Γι' αυτό ο Θεός μας παρομοιάζει με τα δέντρα. Κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπο είναι σαν δέντρο. Το κόσμο παρομοιάζονται με το κοράφι του Θεός. Δηλαδή, ο κόσμος είναι κοράφι και εμείς είμαστε δέντρο, φυτεμένοι στο κοράφι του Θεού. Επειδή ο Θεός είναι βασιλιά, είναι ο δημιουργός του σύμπα, τότε θα έρχεται να καταρρίζει το κοράφι του. Αυτή είναι κρίση. Δηλαδή, κρίση του Θεού είναι καταρρισμό του κοράφι. Και κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό, τα αποκοπεί από το Θεός, λέει το Ευαγγέλιο, επειδή δεν κάνει καρπό και τα ρηκτεί σε ακατάσβεστη φωτιά που είναι κόλαση. Που δεν θέλει ο Θεός, αυτό δίνει ευκαιρία σε κάθε ένα να έρθει κοντά του, να ζητήσει συγχώρεση για να δοθεί χάρη, ώστε να κάνει καρπό, να αποφεύγει τη κρίση μεγάλη και να αποφεύγει ακατάσβεστη φωτιά που λέγεται κόλαση. Αλλά φαίνεται πολλοί άνθρωποι όμως οι ίδια τα διαλέγουν τον δρόμο της κόλασης εξαιτία της παρακοή στο Ευαγγέλιο, εξαιτία του αποστασία με το Θεό, επειδή δεν θέλουν να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό, δεν θέλουν να γυρίζει κοντά το Θεό, παρόλο που ο Θεός του δίνει προθεσμία με την ελεύθερη βούληση, οι άνθρωποι συνεχίζουν να περπατούν με το πείσμα, με τη θρησκεία, αλλά μακριά από το Θεός. Και κάθε δέντρο, ψυχή δηλαδή ο άνθρωπο που κάνει καρπό, υπακούει σε Ευαγγέλιο και πράττει σε εντολή του Θεού, θα μπει στη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή σε αιώνια βασιλεία του Θεού. Θα μπει αυτό το άνθρωπο επειδή θα είναι δικαιωμένοι από το Θεό, θα λάβει κάρι. Και εσύ, ο Θεός θέλει να σου δώσει κάρι. Ό,τι αμαρτία έκαμες, μη μείνεις μακριά, έλα κοντά στο Θεό. Πού, ο Θεός πού είναι? Να σας πω, ο Θεός είναι παντού, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Παντού μπορεί να το βρεις. Δεν μπορεί να το βλέπεις. Επειδή οι άνθρωποι όμως έχουν τρόπο σκέψη που η θρησκεία έχουν βάλει μέσα του ότι μόνο αν πάει στην εκκλησία θα βρει το Θεό. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι παντού, παντοκούμπαρο. Και μπορείς εσύ να γίνει η εκκλησία του Θεού, αν συμφιλιώτησες με το Θεό. Θα γίνεις η εκκλησία. Αυτό είναι η αληθινή νόημα της εκκλησίας. Αλλά αν κάποιο πάει στην εκκλησία που λέγεται σαν σπίτι, α πούμε, εκκλησία κτίριο, αλλά δεν έχει το Θεό μέσα του, πάλι θα είναι μόνο κενό. Αλλά ο άνθρωπο που έχει το Χριστό μέσα του, επειδή έχει μετανοήσει φιλιοτής με το Θεό, θα γίνει η εκκλησία μέσα στη καρδιά του, επειδή ο Θεό θα είναι μέσα στη καρδιά του. Άρα ο Θεό μπορεί να το βρεις παντού. Παντού κάλεσε το Θεό, είσαι στο δωμάτιο σου, στο σαλόνι σου, το σπίτι σου, στο κοράφι, θα είσαι. Κάλεσε το Θεό με μετάνοια. Εκεί τα βρετεί κοντά σου, τα σε αγγίζει, τα σου δώσει συγχώρεση, τα σου δώσει κάρι ο Θεός. Παντού είναι ο Θεός. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ο κόσμος χρειάζεται το κήρυγμα του Ευαγγέλιο για να γνωρίζει το Θεό, για να γνωρίζει πώς μπορώ να συναντήσω το Θεό, πώς μπορώ να ζητήσω και να βρω το Θεό. Επειδή οι άνθρωποι είναι τυφλώτικα από τη θρησκεία
Και δεν έχω γνώση, απλώς ξέρω το όνομα του Θεού σαν παπαγάλου, απλώς δεν αναγνωρίζει το Θεό. Όμως αυτό που σώζει οι άνθρωποι δεν είναι να αναγνωρίζει μόνο το όνομα του Θεού ή να ξέρει το όνομα του Θεού, αλλά είναι να έχει σχέση και να αναγνωρίζει το Θεό και να εμπειρευτείς το Θεό με την προσωπική σου εμπειρία, που, με την προσωπική σου κοινωνία που τα έχει με το Θεό. Τότε τα εμπειρευτεί το Θεό. Είναι κάτι που εσύ ο ίδιος θα ζήσει, κανένα άλλο. Αυτή λέγεται πίστη. Πίστη είναι εμπιστοσύνη σου με το Θεό, το να ζεις αυτό εσύ ο ίδιο. Αυτό λέγεται πίστη. Και αληθινή, όταν έχεις κοινωνία με το Θεό, τότε έχεις αληθινή πίστη που τα φέρει σωτηρία σε σένα. Αλλά ο Θεός θέλει να σε σώζει. Μη περιμένεις άλλο. Μετανόησε από την αμαρτία σου. Αν δεν έχει μετανόηση ακόμα, ζήτησε συγχώρεση από το Θεό. Πλησίαζε το Θεό, να έχεις κοινωνία. Μίλας. Ο Θεός είναι αγατός. Ο Θεός είναι ελέμονα, ο Θεός είναι πράο και ταπεινό. Θα σε ακούσει και θα σε αγγίζει, θα συγχωρέσει κάθε αμαρτία, κάθε κακό που έκαμε, μήπως νιώσει ενοχή μέσα σου. Όταν παραδίνεις ο Θεός, όλα τα φεύγει, η καρά τα έρθει μέσα σου, που θα σου δώσει ο Θεός. Επειδή αν ο Θεός σου δίνει καρά, τα έχεις καρά. Επειδή αυτός είναι καρδιογνωστή που αγγίζει την καρδιά και αλλάζει τα πάντα. Και το Ευαγγέλιο είναι λόγια του Θεού που είναι αλήθεια, είναι λόγια που μεταμορφώνει τον αμαρτωλό. Αλλάζει τα πάντα μέσα σε σένα, τα αλλάξει τα πάντα μέσα στον άνθρωπο και τα γίνει καινούριο άνθρωπο προς ο Θεός. Γι' αυτό δεκτείτε το Ευαγγέλιο, φύγεις μακριά από τη θρησκεία. Η θρησκεία δεν μπορεί να σου κάνει να έρθει κοντά στο Θεό. Η θρησκεία θα σου διδάσκει παράδοση, αλλά το Ευαγγέλιο θα σου διδάσκει αλήθεια. Γι' αυτό έλα στην αλήθεια, δέξου την αλήθεια του Ευαγγέλιου και ζήτησε από το Θεό συγχώρεση, θα σου αγγίζει όπου και να είσαι. Εκεί θα είναι ο Θεός, είναι παντού ο Θεός, ταυτόχρονα είναι σε όλο το σύμπαν ο Θεός. Τα βρετεί σε σένα. Για σήμερα σας αφήνω εδώ. Αυτό είχα να σας πω και αύριο να σας μιλήσω ξανά για άλλα νέα θέματα. Ο Θεός να σας ευλογεί.